ξέραμε ότι θα έρθουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ δυνατή ομάδα, έμπειρη, έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες. Δίκαιη νίκη για την Αργυρούπολη. Αν όμως είχαμε σκοράρει στις ευκαιρίες που μας δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δευτέρου, πιστεύω ότι θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα και θα είχαμε καταφέρει να κάνουμε αυτό που είχαμε κάνει την προηγούμενη Κυριακή, να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης που τόσο πολύ χρειαζόμαστε στο παιχνίδι για τη σωτηρία. Και μια στημένη φάση, παρότι το προπονητής το είχε επισημάνει ιδιαίτερα αυτό, δεν λειτουργήσαμε σωστά, αδρανήσαμε, φάγαμε τον γκολ. Το δεύτερο γκολ θα το σχολιάσω, πιστεύω ότι ήταν κάτι που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, ήταν αδιανόητο λάθος. Η ομάδα της Αργυρούπολης εκμεταλλεύτηκε τους χρονικούς χώρους μετά το 1-0. Πίεσε, έκανε φάσεις. Πιστεύω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Δεν άλλαξαμε κάτι. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει ίσως. Ο σημερινός αγώνας ήταν το ίδιο δύσκολος όπως και οι προηγούμενοι. Ξέρουμε ότι τα Μελίσια είναι μια ομάδα η οποία αμήνεται σωστά, αμήνεται πολύ καλά και βγαίνει στην κόντρα. Δεν το πλήρωσαμε αυτό το πρώτο ημίχρονο, που δεν είμαστε τόσο καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως πατήσαμε πιο καλά στο γήπεδο, πιέσαμε τον αντίπαλο και ευτυχήσαμε να βάλουμε δύο γκολ, ένα από φάουλ και ένα σε μια αντεπίθεση που καταλαβαίνουμε και το λάθος του αντίπαλου του τερματοφύλακα. Θέλω να τονίσω ότι ήταν ένα μάτς με δύναμη, με πάθος, πάντα σε αθλητικά πλαίσια. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι παίρνουμε το τρίποδο στην έδρα μας και φυσικά ανεβαίνουμε και βαθμολογικά και μας δίνει και βαθμολογική όθηση στο αποτέλεσμα αυτό αλλά και ψυχολογική για να αντιμετωπίσουμε με περισσότερη αισιοδοξία τη συνέχεια του προαθλήματος. Θέλω να ευχηθώ στα Μελίσια καλή συνέχεια και εμείς συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά και καλύτερα.